Το λόγο έχει η Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης, η κυρία Κόλια, και αμέσως μετά έχει ζητήσει ο κύριος Μαυρωτάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ποταμιού. Απλά για να γνωρίζετε από τη λίστα πώς ακολουθομελάτε, κυρία Υπουργέ, για 7 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφε, κύριε Πρόεδρε, ο προϋπολογισμός του 2018, που συμπίπτει χρονικά με την έξοδο της χώρας μας από τα μνημόνια, αποδεικνύει την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, αλλά κυρίως ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού έπιασαν τόπο. Μέσα σε 3 χρόνια η χώρα φτάνει στην έξοδο μιας κρίσης που με τις κυβερνήσεις που τη δημιούργησαν όχι μόνο δεν φαινόταν να τελειώνει, αλλά κάθε χρόνο γινόταν και χειρότερη. Συμμαζεύουμε τα οικονομικά του κράτους και αποδεικνύουμε πέρα από κάθε αμφιβολία αυτό που η παράταξη των ανεξαρτήτων Ελλήνων από την ίδρυσή της υποστήριζε. Ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί, αλλά για να ορθοποδήσει έπρεπε να σταματήσει η ασυδοσία και η κατασπατάλης του δημοσίου χρήματος και της περιουσίας του λαού μας. Πέρα από κάθε αμφιβολία σήμερα, έχει αποδειχθεί ότι εκείνη η κατάσταση βόλευε σε κάποιους. Και γι' αυτό έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να μην αλλάξει και κάνουν τα πάντα ασκώντας αντιπολίτευση που τους εκθέτει για να επανέλθει. Μπορώ να σας πω σαν κοινοβουλευτικός από το 2000 ότι έζησα πράγματα, υποστήριξα ανθρώπους, ψήφισα νόμους για τους οποίους δεν μπορώ να πω ότι ντρέπομαι, αλλά απλώς ελέγχω τον εαυτό μου ότι έπρεπε ήδη πολύ πιο νωρίς να είχα κάνει την κριτική μου και την κάνω τώρα και την αυτοκριτική μου. Εμείς παραμένουμε ξεκάθαρα τοποθετημένοι κατά των πολιτικών λιτότητας και αυτό εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε και σήμερα. Έχοντας όμως ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, αναλάβαμε πλήρως το πολιτικό κόστος και προχωρήσαμε σε έντιμο συμβιβασμό με τους Ευρωπαίους εταίρους. Ζητήσαμε την ευθύνη και ο λαός μας στήριξε και μας έδωσε την ψήφο του να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Αν δεν αναλαμβάναμε εμείς την ευθύνη, θα επιτρέπαμε τη συνέχιση του καθεστώτος της ασυδοσίας και της υποταγής σε εξωγενή συμφέροντα που ζημίωνε ασταμάτητα την πατρίδα. Αυτή η επιλογή επιβεβαιώθηκε με την ψήφο των Ελλήνων το Σεπτέμβριο του 2015. Οι θετικές εξελίξεις σήμερα μας ανταμείβουν όλους. Η χώρα οδηγείται με συνέπεια έξω από την κρίση και ολόκληρη η Ευρώπη το αναγνωρίζει. Ο ελληνικός λαός, ο μοναδικός στον οποίο λογοδοτούμε, βλέπει και αντιλαμβάνεται την προσπάθειά μας. Δεν χρειαζόμαστε δημοσκοπήσεις για να το επιβεβαιώσουμε. Το βλέπουμε καθημερινά στην κατάσταση που με σταθερά βήματα βελτιώνεται, αλλά κυρίως στο ότι τα μόνα αρνητικά που προσπαθούν κάποιοι να μας προσδώσουν είναι βασισμένα σε κατασκευασμένες ειδήσεις, στη διασπορά φόβου και σε κατηγορίες χωρίς κανένα αντίκρισμα. Οι εκπρόσωποι του χθεσινού συστήματος που αποχωρεί πλέον οριστικά μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Η πραγματικότητα τους διαψεύδει αμήλικτα. Ο φετινός προϋπολογισμός είναι η τελική ευθεία στην πορεία μιας χώρας που σηκώνεται ξανά στα πόδια της. Είναι το τελευταίος που κατατίθεται στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που συμφωνήσαμε τους εταίρους μας. Είναι ένας ακόμα προϋπολογισμός ειδικών συνθήκων, αλλά ο πρώτος με σαφή ημερομηνία λήξης. Η επιβεβαίωση των επιλογών μας μας κάνει ακόμα πιο αποφασισμένους να συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη για να βγάλουμε το βάρος από τις πλάτες του Έλληνα πολίτη. Το επόμενο διάστημα θα φανούν τα πλήρη αποτελέσματα αυτών των επιλογών και του όλου σχεδιασμού μας. Είναι όλων δέσμευση η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως και η εφαρμογή περισσότερων μέτρων κοινωνικής προστασίας για να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια. Δεν θα κάνουμε το ένα σε βάρος του άλλου, όπως το προτείνει η αντιπολίτευση, ξεχνώντας ότι όπου δόθηκε ανοιχτή επιταγή στα μεγάλα συμφέροντα, αυτά μετέφεραν αποδεδειγμένα τα κέρδη τους εκτός χώρας, γιατί το χρήμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει πατρίδα. Κάθε επιλογή μας γίνεται με κριτήριο την προσπάθεια του συνόλου των συνανθρώπων μας και της πατρίδας μας.
Μιλούμε για δίκαιη κατανομή του πλούτου και ισότιμη συμμετοχή όλων των Ελλήνων χωρίς προνομιούχους. Το πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, το ΙΜΑΘ, του οποίου ως υφυπουργός έχω την ευθύνη, ως φορέας πολιτικής εκπροσώπησης Μακεδονίας και της Θράκης και ως η μόνη κυβερνητική παρουσία εκτός Αθηνών στην ελληνική περιφέρεια, συμμετέχει με όλες τις αρμοδιότητες και τις δυνάμεις του σε αυτή την προσπάθεια. Με περιορισμένα μέσα μεν, συνεχίζουμε την αποστολή του με τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση. Πέρα από τα εθνικά θέματα που στηρίζουμε με κάθε τρόπο, κεντρικός μας στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής. Η γεωργία, η κτηνοτροφία και η βιοτεχνία, τομείς στους οποίους η Μακεδονία και η Θράκη μας ήδη πρωταγωνιστούν ή μπορεί να πρωταγωνιστήσουν με την κατάλληλη πολιτική θέληση, είναι ατμομηχανές της ανάπτυξης που μπορούν να συνεισφέρουν αποφασιστικά ώστε η ευημερία να επιστρέψει στη χώρα μας και βέβαια στη Μακεδονία και στη Θράκη. Το σχέδιο και η βούληση είναι κατεθειμένα και το Υπουργείο θα κάνει το ΙΜΑΘ, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε η Βόρεια Ελλάδα να πρωτοστατήσει αυτή την προσπάθεια. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα, επέτυχα το ξεμπλοκάρισμα των πληρωμών επενδυτικών σχεδίων που καθυστερούσαν επί σειρά ετών και πληρώσαμε συνολικές ενισχύσεις ύψους άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ προς επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος. Οι πληρωμές αυτές στα πλαίσια του επενδυτικού νόμου από τον Ιανουάριο του 2015 εκταμιεύθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 29.513.000 ευρώ. Μέχρι το τέλος του έτους του 2017 έχουμε προγραμματίσει και έχουν γίνει απαιτούμενες ενέργειες για πληρωμές ύψους 13.5 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα συνολικά μιλάμε για 50 δις τα οποία πέσαν σε επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς και να συγχαρώ τους υπαλλήλους του Μακεδονίας Θράκης, που όντας λίγοι στον αριθμό, κάνουν υπέρογγες προσπάθειες, υπερβάλλουν τον εαυτό τους προκειμένου να είναι συνεπείς στην ευθύνη τους και στην αγωνία που έχουν, απέναντι στην αγωνία που έχουν οι επενδυτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Ενδεικτικά σας ανέφερα αυτά, καθώς το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα μου δώσετε 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ότι στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου έχουμε υποδεχθεί ήδη δεκάδες επενδυτικά σχέδια από τη Μακεδονία και τη Θράκη, ύψους μεγαλύτερο του μισού δις ευρώ. Πρόκειται για 34 επενδυτικά σχέδια, 7 σχέδια νέων εξαρτήτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 89,5 εκατομμυρίων ευρώ, 13 επενδυτικά σχέδια μηχανολογικού εξοπλισμού ύψους 116 εκατομμυρίων ευρώ και τα σχέδια και τα επενδυτικά που είπα προηγουμένως ανεβαίνουν στα 242 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι επενδύσεις δημιουργούν 740 νέες θέσεις εργασίες και εξασφαλίζουν τις άλλες 17.800 υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Εργαζόμαστε ώστε σε όλους τους τομείς του χώρου της αρμοδιότητάς μας να προωθήσουμε τον εξυγχρονισμό, να αναδείξουμε νέες και καινοτόμες προτάσεις και να ενισχύσουμε τις δομές δικτύωσης και συνεργασιών. Φυσικά υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα. Κανείς μας δεν πιστεύει ότι η κατάσταση είναι σήμερα η καλύτερη, ειδικά για τον αγροτικό τομέα και την αγροτική οικογένεια. Πρέπει να γίνουν περισσότερα και πιο γρήγορα. Η επιβαρημένη επί πολλά χρόνια οικονομία θέτει σκληρά όρια στα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ευτυχώς όμως η κατάσταση αυτή θα επικρατεί για λίγο καιρό ακόμα. Ένα από τα προγράμματα που εποπτεύουμε και σχετίζεται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας είναι η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, ένα πάρκο ανάπτυξης που θα υποστηρίζονται και θα εδρεύουν νεοφυείς επιχειρήσεις, επιχειρηματικές επενδύσεις υψηλής γνώσης και τεχνολογίας. Η Αλεξάνδρεια Ζώνη φέτος έχει ήδη ολοκληρώσει τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασιών με τεχνολογικά και επιχειρηματικά δίκτυα από το εξωτερικό, με το Δήμο Θεσσαλονίκης, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμια, με την Aegean Airlines και με εξειδικευμένα στελέχη του Διεθνούς Προγράμματος Jasper. Μέσα στο 2018 ολοκληρώνεται η μελέτη βιωσιμότητας του θύλακα υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων και είναι επίσης σε εξέλιξη εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, έτσι ώστε να προχωρήσει μέσα στο 2018 η χωροθέτηση και πολεοδόμηση του θύλακα με την έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος.
Όλα τα παραπάνω πρέπει να σας πω ότι γίνονται με ένα εξαιρετικά συρρυκνωμένο προϋπολογισμό και με προσωπικό μόνο 3 ανθρώπων. Είναι προφανές, καθώς πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί εδώ και 10 χρόνια, αντλούσε χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρούσε ουσιαστικό αντίκρισμα ότι με τη δική μας δράση μπήκε σε ένα δρόμο ολοκλήρωσης και υλοποίησης. Ένας άλλος τομέας αρμοδιότητάς μας, ακόμα και αν δεν δίνει εκ πρώτης όψεως την εικόνα της οικονομικής του διάστασης, γιατί ορθώς υπερκαλύπτεται από το πολύ μεγαλύτερο μήνυμα που εκπέμπει, είναι το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, με αρμοδιότητά του την έγκριση και εκτέλεση τεχνικών έργων μέσα στο Γιώρος, το οποίο στην ουσία αποτελεί την κυβωτό της Ορθοδοξίας. Η ακτινοβολία του είναι τέτοια που μπορεί και ελκύει επισκέπτες από όλη την Ιφίλιο ακόμη και άλλων θρησκευτικών δογμάτων. Είναι προφανές λοιπόν το πόσο σημαντική είναι η οικονομική παράμετρος των προσπαθειών μας και προς αυτή την κατεύθυνση. Το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης παρέχει επίσης πολύτιμη στήριξη σε όλες τις πρωτοβουλίες που προέρχονται από το σύνολο του ευρωλαδίτικου χώρου, καθιστώντας έτσι την παρουσία του πολύτιμο αρρωγό στις προσπάθειες όλων εκείνων που θέλουν και μπορούν να υλοποιήσουν επιχειρηματικές, καινοτόμες ή πολιτιστικές προτάσεις, και το μειονέκτημά τους είναι η απόστασή τους από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Εδώ οφείλω να φερθώ στο εξαιρετικό έργο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου για το 2018, προφανώς με τις προσπάθειες του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και του Δέλτα Σίγμα και του Προέδρου και των μελών του, και τις δικές μου προφανώς, θα έχει ως τιμόμενη χώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ευελπιστούμε και εργαζόμαστε για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία προς όφελος και των δύο χωρών και κυρίως της Βόρειο Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας λοιπόν, χωρίς καμιά επιθυμία να θριαμβολογήσω και όπως είπα, όντας βουλευτής από το 2000, οφείλω να στείλω προς όλους σας μια προτροπή. Οι προϋποθέσεις για να μπει η χώρα μας επιτέλους σε μια πορεία ευημερίας, ισονομίας και ισοπολιτείας έχουν τεθεί. Σεβόμενη την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό, ανεξάρτητα από την πολιτική παράταξη που υπηρετεί και από τις θέσεις που υπηρετεί ο καθένας μας, οφείλουμε να μην αφήσουμε να χαθεί καμία ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό. Το λόγο έχει ο